Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε στη νέα εκπομπή του Center TV, τηλεόραση Μακεδονία Θράκης, Check-up. Θα έχουμε συνεντεύξεις από επιστήμονες από όλους τους χώρους, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από την αγορά, από τη μόδα και πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα καλεσμένη είναι η κυρία Νικολέτα Μαλιαρού, η οποία είναι γιατρός ογκολόγος, και η κυρία Σταυρούλα Κουλούση, η οποία είναι Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τις δύο κυρίες εδώ σήμερα. Η 25 Οκτωβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Θα μιλήσουμε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και θα αναφερθούμε βέβαια σε όλους αυτούς τους ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι αυτό το καιρό λόγω του κορονοϊού τα έχουν βρει δύσκολα και δεν ξέρουν και αυτοί πώς πού να απευθυνθούν και τι γίνεται με τις χημοθεραπείες τους. Βέβαια, εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα, στο οποίο τμήμα βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς είναι η κυρία Νικολέτα Μαλιαρού, τα πράγματα αντιμετωπίζονται ευτυχώς καλά. Μπορούμε να το πούμε αυτό, κυρία Μαλιαρού? Μπορούμε να το πούμε, ναι, ναι, μπορούμε. Σε αυτή την εποχή που η παγκόσμια επιδημία με τον κορονοϊό και έχουμε έτσι απορριθμιστεί όλοι μας, οι ασθενείς πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στους ασθενείς με ογκολογικά και αιματολογικά νοσήματα, όπου αυτοί οι ασθενείς είναι και ανοσοκατασταλμένοι. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι ασθενείς που λαμβάνουν την χημειοθεραπεία, που είναι υποψήφοι για να λάβουν θεραπεία, που είναι υποψήφοι για να κάνουν κάποιο χειρουργείο προεγχειρητική πριν ξεκινήσουμε την χημειοθεραπεία. Η πανδημία μας έχει φέρει μπροστά σε πολλά ερωτήματα. Δύο βασικά, έτσι, θεμελιώδη ερωτήματα που προέκυψαν σε αυτή την πανδημία ήταν, το πρώτο ήταν ότι οι ασθενείς αυτοί καθημερινά προσέρχονται στις νοσοκομειακές δομές. Κατά πόσο για να διατρέχουν κίνδυνο και είναι εκτεθειμένοι με τον SARS-CoV-2 ή τον COVID-19, και κατά πόσο οι θεραπείες θα μπορούσαν να προδιαθέσουν τους ασθενείς αυτούς, ούτως ώστε να έχουν έτσι σοβαρές επιπλοκές νοσώντας από COVID-19. Αυτή είναι και η μεγάλη ανησυχία όλων. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία όλων. Και παρόλο που έχουμε έτσι περιορισμένα στοιχεία, διαθέσιμα στοιχεία, γιατί για όλους μας είναι κάτι καινούριο, καθημερινά όμως έχουμε οδηγίες και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι τα συμπτώματα της λίμωξης COVID-19 είναι πολύ σοβαρά στους ασθενείς με καρκίνο σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Και φυσικά οι θεράποντες γιατροί, στην προκειμένη περίπτωση οι ογκολόγοι, παθολόγοι, καλούνται να αντισταθμίσουν το όφελος που μπορεί να λάβει ένας ασθενής από την θεραπεία και έναντι του κινδύνου θανάτου και της νοσηρότητας που θα έχει. Ναι. Και έτσι θέλω να πω ότι λαμβάνοντας όλα αυτά, όλα αυτά που είπα, αλλά και καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα από της χώρας μας, της Ευρώπης, αλλά και όλης της παγκόσμια, τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, έχουμε γενικές συστάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, τον ΕΟΔΗ, από την Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, από την Ελληνική Εταιρεία, την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, από την Αντικαρκινική Εταιρεία, την ΑΣΚΟ, μάλιστα, και από την Πανευρωπαϊκή, το ΕΣΜΟ. Εσείς, σαν ογκολόγος-παθολόγος που είστε, πείτε μας, σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουν καθυστερήσει κάποιες χημοθεραπείες ή ακτινοβολίες ή κάποια σχήματα τα οποία εσείς δίνετε για να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο? Πολύ γρήγορα δόθηκαν οδηγίες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία όλων αυτών των κλινικών και ιδίως των μονάδων βραχίας νοσηλείας. Πέρα από τις γενικές συστάσεις που είχαμε με τη χρήση μάσκας, την αποφυγή συνωστισμού, οι ογκολόγοι Ελλάδος
κρίνανε ότι οι ασθενείς που έπρεπε να λάβουν χημειοθεραπεία ερχόταν καθημερινά στις βραχίες. Αλλάξαμε κάποια, ανάλογα με την... δεν είδαμε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είδαμε την... ο κάθε ένας ασθενής τον είδαμε εξατομικευμένα. Ναι. Βλέποντας το καρκινικό φορτίο που έχει και την θεραπεία που είναι να δώσουμε, και έτσι πήραμε τις αντίστοιχες αποφάσεις. Κάποια σχήματα τα οποία γινόταν εβδομαδιαία, εκεί που μπορούσαμε να τα κάναμε διβδόμαδα, τριβδόμαδα, αλλάξαμε κάποιες θεραπείες, μειώσαμε τον χρόνο παραμονή στη βραχία νοσηλεία, τις ενδοφλέβιες θεραπείες και δώσαμε από το στόμα τους θεραπείες. Ενθαρρύναμε τους ασθενείς μας, αλλά και αυτούς που ήταν σε τακτική παρακολούθηση, να εγγραφούν στην άλλη συνταγογράφηση, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους δίνουμε τα χάπια. Το διάστημα που κάποιες περιοχές ήταν σε καραντίνα, συνεργαστήκαμε μαζί με τις τοπικές εκεί δομές, αλλά και με τον δικό μας τον ΕΟΠΗ εδώ της Καβάλας, και οι ασθενείς πήραν τα χάπια τους που τους τα παρέδωσε η τοπική τους αρχή, χωρίς να καθυστερήσουν οι θεραπείες τους. Επίσης... Ναι, οι ζωές δηλαδή των ανθρώπων αυτών δεν κινδύνευσαν εξαιτίας του κορονοϊού. Όχι, όχι, δεν κινδύνευσαν καθόλου. Ίσα-ίσα της... που προστατεύτηκαν παραπάνω, απομονώσαμε τη βραχία νοσηλεία μας, αυτό είναι αλήθεια. Έρχονταν μονάχα οι ασθενείς, χωρίς τους συνοδούς τους. Ήταν λίγο, στην αρχή, λίγο... Διστακτική όλοι. Αγχωτικό ήταν φυσικά αυτό για τους συνοδούς. Παρ' όλα αυτά και οι δύο γιατί γιατροί... Γιατί επισκέφτεσαι ένα χώρο που λες ότι... Τους εκεί... βοηθούσαμε και, και το νοσηλευτικό το προσωπικό βοηθούσε πάρα πολύ τους ασθενείς αυτούς. Το μολύσω, ναι. Και οι γιατροί. Μιλούσαμε συνέχεια στα τηλέφωνα. Έχουμε τα mail μας, τα τηλέφωνά μας, το fax μας. Είναι σε καθημερινή, μάλιστα, στη διάθεση όλων. Και καθημερινά έχουμε επαφή με όλους αυτούς τους ασθενείς, τους συγγενείς, δίνοντάς τους οδηγίες. Μάλιστα. Θα μας τα πει βέβαια και η κυρία Γκουλούση, η οποία είναι στο Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου. Εκείνη ακούει πράγματα από τους ίδιους τους ασθενείς απευθείας, έτσι δεν είναι? Έχετε επαφή με όλα τα μέλη σας, τα οποία μέλη βέβαια, να το πούμε για ακόμη μια φορά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα πρέπει ίσως να το ξαναπώ, ότι ο Σύλλογος δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που νοσούν, αφορά όλους τους άλλους που θέλουν να γραφτούν στο Σύλλογο, να βοηθήσουν έτσι με την παρουσία τους, όχι μόνο την προσωπική, την στενή παρουσία, αλλά και ακόμη και την οικονομική, γιατί τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται, όλοι έχουν ανάγκη. Έχετε, ξέρω ότι έχετε και ανθρώπους στο Σύλλογο που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε και τα φάρμακά τους να αγοράσουν, οπότε μπορούν όσοι θέλουν να κάνουν εγγραφή στο Σύλλογο, είναι ελάχιστο το ποσό για όλο τον χρόνο. Πείτε μου λοιπόν εσείς, κυρία Γκουλούση, αυτή τη δύσκολη περίοδο, πώς λειτουργεί ο Σύλλογος σας? Αυτή τη δύσκολη περίοδο, παρόλο που το γραφείο ήταν κλειστό, με τις μικρές οικονομικές δυνατότητες που έχουμε, δεν σταματήσαμε ούτε να δίνουμε αυτές τις επιταγές για σούπερ μάρκετ που δίνουμε στους άπορους καρκινοπαθείς. Συνεχίσαμε, απλώς έπαιρναν τηλέφωνο, μας δίναν το IBAN του λογαριασμού και κατατίθετο ισόποσο με την δωροεπιταγή που παίρνουν ποσό για να πάνε να ψωνίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι φροντίσαμε να μην τους σταματήσαμε, να σταματήσουμε. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι ήταν μία ανάσα για αυτούς τους ανθρώπους, τους άπορους καρκινοπαθείς. Αλλά δώσαμε 500 ευρώ στον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας. Δώσαμε 2.000 μάσκες χειρουργικές σαπλές στο ογκολογικό. 78 full face, επίσης μάσκες στο ογκολογικό και 60 λίτρα αντισηπτικό. Ήταν η μικρή βοήθεια που μπορούσαμε να προσφέρουμε σαν σύλλογος στην, μέσα σε αυτόν τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή που τα πράγματα άλλαξαν κατά πολύ. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ασθενείς που... Από τα άτομα που έρχονται, που συχνάζουν στο γραφείο, πότε θα ανοίξει το γραφείο, είναι ένα αποκούμπι, ξέρετε. Ναι. Έρχονται να καθίσουν, να μας πούνε τα προβλήματά τους, να συζητήσουμε, να κάνουμε... Είναι ένα στέκι
το γραφείο. Αυτές τις δύο ώρες πραγματικά έρχονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα και επικοινωνούν, τα μοιράζονται, παίρνουν και κουράγιο και από τους άλλους. Ακόμη βιώσουμε μια απορρίθμιση της κανονικότητας. Γιατί λογικό. Αυτή την απορρίθμιση την είδαν και οι ίδιοι το συγγενικό περιβάλλον αυτών των ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν άμεση επαφή με τον γιατρό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ενημερώνεσαι ο ίδιος για τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Είχαν μια αγωνία. Ιδίως οι ασθενείς που έπρεπε να τους στείλουμε να ακτινοβοληθούν στα πανεπιστημιακά, είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε προς Θεσσαλονίκη, προς ΑΧΕΠΑ, δύο νοσοκομεία τα οποία κράτησαν μεγάλο ποσοστό με κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά και εκεί αλλάξανε τις εισόδους τους, αλλάξανε υποδεχόταν αυτούς τους ασθενείς από διαφορετική είσοδο με άλλα μέτρα, και τους προστάτευσαν πάρα πολύ και δεν υπήρξε καμία έτσι, κανένα κόλλημα, καμία καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά όλοι μπήκαμε σε αυτήν έτσι, σε αυτή τη δοκιμασία που μας έφερε η πανδημία. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Πρέπει όλοι να... Ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που φυσικά έχουν τεράστιες ανησυχίες για τις θεραπείες τους. Μέτρα. Πριν μπήκα, καταρχήν δύο άτομα που είμαστε από το σύλλογο κάθε μέρα, έχουμε τις μάσκες. Μόλις είναι να έρθει κάποιος και χτυπήσει το κουδούνι, θα σηκωθώ εγώ, θα το θερμομετρήσω και θα προσέξω. Έχει μάσκα, αν δεν έχει, θα πάρει μάσκα. Υπάρχει στο γραφείο, μόλις μπει κάποιος, εάν δεν έχει μάσκα, δεν μπαίνει χωρίς μάσκα μέσα στο γραφείο. Και κρατάμε τις αποστάσεις, κρατούμε όλα τα μέσα, τα μέτρα, για να προστατευτούμε και εμείς. Και εμείς μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μικροί. Και να προστατεύσουμε και τους άλλους. Γιατί πάρα πολλοί θάνατοι, χρεώνοντας τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Που καταγράφονται εξαιτίας του COVID. Τους δίνουμε οδηγίες. Πριν έρθουν για χημειοθεραπεία, ιδίως στο διάστημα του lockdown, καθημερινά επικοινωνούσαμε με τους ασθενείς, ρωτώντας από το τηλέφωνο αν έχουν κάποια συμπτώματα λίμωξης από κορονοϊό. Είτε λίγο πυρετό, είτε κάποιο βήχα, ότι όλα αυτά τα συμπτώματα, τα γνωστά που ξέρουμε όλοι. Ερχόμενοι εδώ πέρα για να κάνουν χημειοθεραπεία, πάντα εκείνο το διάστημα είχαμε πάρει αποφάσεις, τους δίναμε εμπειρικά αντιβιωτικά, τους συνταγογραφούσαμε, ούτως ώστε να τα έχουν στο σπίτι και με το κάποιο σύμπτωμα λίμωξης πιθανώς από κορονοϊό, επικοινωνούσαμε με τον θεράποντα, ογκολόγο, παθολόγο. Πώς επικοινωνούσαν τηλεφωνικά και με email και με γιατί φάξ, λέω για να σας βρει κάποιος τώρα σε ραντεβού, έτσι. Ναι, σας βρίσκουν, επειδή είναι ο χρόνος... Τους δίνουμε όλα τα τηλέφωνά μας, τα προσωπικά μας, μας βρίσκουν. Μάλιστα. Μπράβο σας. Αφού δίνετε και τα προσωπικά τηλέφωνα, ναι, όταν αλήθεια είναι θέμα ανάγκης. Ναι, τα δίνουμε. Αυτό το διάστημα έχουμε υπερβεί περισσότερο. Ναι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η δικιά μας υβραχία έχει ένα αρνητικό. Ο χώρος υποδοχής για τους ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία, αλλά και τους ασθενείς που έρχονται και είναι σε τακτική παρακολούθηση χρόνια, είναι κοινός. Έτσι λοιπόν, απομονώσαμε αυτόν τον χώρο και έρχονται μόνο οι ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία. Όμως δεν παραγωνίσαμε τους ανθρώπους, τους ασθενείς που είναι σε τακτική παρακολούθηση, που λαμβάνουν ορμονοθεραπεία, δεν μείνανε καθόλου χωρίς τα φάρμακά τους. Εγώ ίδια προσωπικά πρέπει να κάνουν και εξετάσεις επιπλέον. Πώς να κάνουν την άλλη συνταγογράφηση, να μην έρχονται εκεί στο νοσοκομείο, γιατί και οι ίδιοι μπορεί να φέρουν κάτι και οι ίδιοι μπορεί να πάρουν κάτι. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλουμε όλοι να την ακολουθήσουμε. Και κανένας δεν έχει μείνει χωρίς να τον δούμε, χωρίς να τον εκτιμήσουμε κλινικά οι γιατροί και χωρίς να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω αν χρειάζεται. Μάλιστα. Όλοι οι ασθενείς είτε είναι σε τακτική παρακολούθηση, είτε λαμβάνουν χημειοθεραπεία, είτε έχουν τελειώσει τις θεραπείες και πρέπει να πάρουν περαιτέρω οδηγίες, γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν από μας. Φεύγοντας από τη δικιά μας τη βραχία, είναι ξεκάθαρα τα πάντα.
και έχουν όλα τους τα φάρμακα και έχουν άμεση επικοινωνία με τον γιατρό. Μάλιστα. Δεν κρυβόμαστε, είμαστε μπροστά και επικοινωνούν. Οι παθολόγοι το ίδιο, τα επίγοντα τους δέχονται, τους βοηθάνε. Οι πνευμονολόγοι, όλοι οι γιατροί στο νοσοκομείο της Καβάλας κράτησαν πάρα πολύ Μπράβο. Υψηλό Ευχάριστο το αυτό. Επίπεδο ως προς όλους τους ασθενείς φυσικά και πιο πολύ από τα δικά σας χείλη. Αλήθεια είναι αυτό, mm-hmm. ναι. Είστε πλέον ενημερωμένοι για να μας μιλήσετε για το τι γίνεται και ποιες συνθήκες επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Είμαστε εκεί. Ο κλάδος που σταμάτησε να δουλεύει. Και στο τμήμα της Βραχίας Νοσηλείας των Ογκολογικών Ασθενών. Η κυρία Γκουλούση, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Ναι. Τι είναι θα κάνετε γι' αυτό? 25 του Οκτώβρη. Εμείς, όπως κάθε χρόνο, ο σύλλογός μας, γι' αυτό και βραβεύτηκε στις Βρυξέλλες, είναι ο μόνος σύλλογος στην Ελλάδα που προσφέρει πρόληψη. Όπως κάναμε το PSA, όπως κάναμε τις μαστογραφίες, όπως γίνεται για τη σπυρομέτρηση κλπ. Όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι και φέτος προγραμματίσαμε, κάναμε εγγραφές από τις 14 του Σεπτέμβρη μέχρι 2 Οκτωβρίου. Φέτος δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση. Τώρα έτσι όπως είναι... Στο 50% των άλλων ετών. Δεν ερχόταν, φοβότανε. Παρόλο που είναι μια εξέταση, ναι, που οι περισσότερες γυναίκες τη θέλουν διακαώς από τα 30 και μετά, και όταν τους βγήκε έτσι δωρεάν, είναι πανευτυχής. Είναι πανευτυχής, αλλά φοβότανε. Γιατί όλες οι γυναίκες με το στήθος τους έχουν κάτι, ακούνε διάφορα, επηρεάζονται, ψάχνονται. Θα πάω εκεί, ποιος ήταν πριν από μένα, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα δεν μπορείς. Πραγματικά, λόγω κορονοϊού, φέτος είχαμε μόνο 150%. Πόσα άτομα δηλαδή περίπου εξυπηρετήσατε? 125. Δεν είναι και λίγα, κυρία Γκουλούση, 125 άτομα. Ναι, με τα 250 ναι, που είχαμε. Αλλά και πάλι με αυτές, σε αυτές τις συνθήκες, ναι, και αυτά τα άτομα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά, 125 ήταν γυναίκες. Ήταν απορίες άξιων που δεν ήρθαν οι ανασφάλιστες. Ναι. Προφανώς. Που δεν ήρθαν ελάχιστες ανασφάλιστες. Ναι. Στις οποίες ανασφάλιστες εμείς πληρώνουμε και τον γυναικολόγο και ολόκληρη τη μαστογραφία. Ενώ οι ασφαλισμένες πηγαίνουν στον γιατρό τους, πηγαίνουν στον δικό τους γυναικολόγο, έχουν την ασφάλεια, θα πάνε όπου θέλουν. Ναι. Στους τις ανασφάλιστες προσφέρουμε εμείς. Και όμως δεν ήρθανε. Και αφού είναι ο μήνας λοιπόν της γυναίκας, ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού, πρέπει εδώ πέρα να πούμε ότι ο μαστός είναι μια ιάσιμη νόσος, ιδίως όταν την πάρουμε, τη δούμε και την διαγνώσουμε στα πρώτα στάδια, και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να το φοβούνται, να πιστεύουν ότι η ζωή τους τελείωσε εκεί, αλλά και για τις μεταστατικές και για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού πλέον έχουμε πάρα πολλές θεραπείες και έχουμε πλέον θεραπείες από του στόματος, χημειοθεραπεία από του στόματος με πολύ λιγότερες παρενέργειες, που οι θεράποντες ογκολόγοι, παθολόγοι κάνουμε ειδικά αιτήματα, όπως τα λέμε SIP, σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, στο ΝΕΟΠΗ. Με επιβάρυνση, έτσι, επιβαρύνεται πάλι ο γιατρός και κάνει ένα αίτημα στο ΝΕΟΠΗ, όπου περνάει από από τρεις επιτροπές γιατρών, ογκολογικών γιατρών, και εγκρίνονται αυτά τα φάρμακα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα, ακριβά φάρμακα. Είναι παράγοντες. Τα οποία παίρνονται από το στόματος ή ενέσιμα στο σπίτι? Όχι, δεν είναι ενέσιμα, από το στόματος. Είναι κλασική χημειοθεραπεία. Είναι αναστολής, CDK4 λέγονται. Πολύ εσείς, ευχάριστο βεβαίως, αυτό που λέτε. Για να... Και είναι για μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Δηλαδή μπορεί η γυναίκα να έχει λίγο σπλαχνική νόσο, λίγο οστική νόσο, χωρίς να κάνει καρκινική κρίση, μαζί με κάποιες είτε ενέσεις είτε μία ορμονοθεραπεία, ανάλογα με το τι θα περάσει στο ογκολογικό συμβούλιο και με κάποια κριτήρια που πληρούν οι ασθενείς μας, κριτήρια παθογνωμονικά, παθολογικά. Έτσι, και αυτά τα φάρμακα τα δίνουμε στις ασθενείς. Λοιπόν, ο καρκίνος του μαστού είναι ένας ιάσιμος καρκίνος, είναι μια χρονιότητα. Αυτό πρέπει να μείνει στις γυναίκες και πρέπει να το έχουν έτσι, κάνοντας και την πρόληψη, τη μαστογραφία τους, τον γυναικολόγο τους, τον υπέρηχο του μαστού, με ένα κολπικό υπέρηχο, γιατί
Ομαστός με τα γεννητικά όργανα της γυναίκας αγαπιούνται έτσι, ναι, απλοϊκά δυστυχώς, να το πούμε, ναι, έχουν μια γλυκιά σχέση, ναι, και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα ελέγχουμε όλα αυτά. Και δυστυχώς, και θέλω μια κυρία Μαλιαρού, να πάρα πολλές νέες γυναίκες. Πολλές νοσούνε, ναι, ίσως από, όχι τώρα τόσο πολλές, δηλαδή εν έτη 2020 όχι τόσο πολλές, από αμέλεια, γιατί όλες οι γυναίκες πλέον είναι ενημερωμένες, ναι, και πηγαίνουν. Μία παρένθεση θέλω να κάνω. Ναι. Στο διάστημα του lockdown, κανένας ασθενής δεν έμεινε χωρίς ανοσοθεραπεία και χωρίς από τα φάρμακα που εμείς οι ογκολόγοι κάνουμε μέσω σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, mm-hmm, γιατί οι επιτροπές βάλανε δύο μεγάλα έτσι, δύο κουτάκια μέσα όπως τα κάνουμε το αίτημα, ότι λόγω κορονοϊού πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και πολύ γρήγορα είχαμε αυτά τα φάρμακα στα φαρμακεία μας, στο ΝΕΟΠΗ και κάτω στο νοσοκομείο. Δηλαδή, το lockdown δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να μην πάρουν οι ασθενείς αυτά τα ακριβά χάπια. Ίσα-ίσα που οι γιατροί κάτω του ΕΟΠΗ και πολύ γρήγορα εγκρίναν τα αιτήματα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί έγινε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις βραχίες, σε όλες τις κλινικές. Γιατί ξέρετε, εμείς σκεφτόμαστε πάντα σαν άνθρωποι τα χειρότερα και ακούμε και διάφορα. Εντάξει, και λέμε στην ότι Ελλάδα είμαστε και πάντα. Είμαστε λίγο δυσπιστοί. Επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί σε όλοι. Πολλά. Επειδή όντως έχουμε ταλαιπωρηθεί, γι' αυτό και έχουμε κάποιες αφιβολίες και θέλουμε να τα ακούμε από ειδικούς σαν εσάς. Λοιπόν, θα διακόψουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ θα είμαστε πάλι μαζί σας. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή. Είδαμε με την κυρία Νικολέτα Μαλιαρού τι γίνεται με τους ογκολογικούς ασθενείς εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και με την κυρία Γκουλούση μιλήσαμε για την εξέταση της μαστογραφίας που κάνουν προληπτικά οι γυναίκες και βοηθάει σε αυτό ο σύλλογος. 125 φέτος γυναίκες εξετάστηκαν προληπτικά. Όμως ο σύλλογος ήθελε να είναι πολλές ακόμα. Πολλές περισσότερες δεν μπόρεσαν όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούν και του φόβου που υπάρχει περισσότερο από όλα. Είναι οι ανασφάλιστες που δεν ήρθαν. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν 12 ανασφάλιστες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να δούμε και κάποια άλλα πράγματα γιατί και αυτά που θα μας πείτε παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Μαλιαρού έχει και αυτή την άποψη για τη μεσογειακή διατροφή, έτσι δεν είναι? Φυσικά, η μεσογειακή διατροφή είναι η κλασική δικιά μας διατροφή, το λάδι μας, τα καλά τα φρούτα μας, ναι, η ξηρή καρπή, το καλό το κρέας, το κόκκινο, το ψάρι μας. Αυτά που λειτουργούν. Φυσικά, όχι τα fast food, όχι τα προληπτικά, σωστά, όχι τα καμένα λάδι, λίπη, λάδια. Τονώνουν το νοσοποιητικό και, είναι και οδηγίες για τώρα. Φυσικά. Και για τον COVID, έτσι δεν είναι, δεν είναι μόνο για τον COVID. Πάντοτε ακολουθεί τη διατροφή. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό, φέτος αποφασίσαμε το ημερολόγιο του Συλλόγου να έχει σε θέμα βότανα και φυτά με θεραπευτικές ιδιότητες. Τι ωραίο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει 1250 ενδυμικά φυτά. Ναι. Ας πούμε, η Κίνα έχει μόνο 10. Έτσι αναφέρω, η Γερμανία 12 ή τώρα δεν θυμάμαι να πω και άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, είχα διαβάσει μία εισήγηση στο 24ο Ογκολογικό Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων τον δόκτορα Γερομιχαλό Γιώργο, ο οποίος είναι χημικός, αλλά ασχολείται και με τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών, είναι το και λίγο βοτανολόγος. Και λοιπά, όχι ακριβώς, είναι στο Σημεωνίδιο Ίδρυμα του Θεαγενείου και ασχολείται με modeling φαρμάκων, πώς ακριβώς. Πολύ ωραία, καλά και τα έγκαλες. Στο και τα φάρμακα δεν ακριβώς έχουν και βότανα. Λοιπόν, τα φάρμακα έχουν και πολλά, κυρίως καρδιολογικά, έχουν πάρει συστατικά από φυσικά κάποια βότανα. Συστατικά και για τις χημειοθεραπείες υπάρχουν, ας πούμε, από αυτά τα φάρμακα. Διαβάζοντας αυτή λοιπόν την εισήγησή του στο συνέδριο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Και άρχισα να ψάχνω ένα-ένα τα φυτά που ανέφερε για να δω τις ιδιότητες του. Mm-hmm. Ιδιότητες αυτών των φυτών. Πραγματικά
Έμεινα δηλαδή, καταρχήν η Ελλάδα μας, το κλίμα της, ο τόπος της, έχει μια τέτοια ιδιομορφία κλίματος και δάφου, που παρουσιάζει μια εξαιρετική βιοποικιλότητα. Ναι. Η χλωρίδα μας είναι καταπληκτική. Και άρχισα να απομονώνω κάποια φυτά, τα οποία είδα ότι όχι μονάχα έχουν διάφορες θεραπευτικές ιδιότητες, έχουν και αντικαρκυνικές ιδιότητες. Μάλιστα. Λειτουργούν προληπτικά. Δεν είναι μακάρι, μόνο τα προληπτικά. Ναι. Μακάρι να θεραπεύουν τα μόντα, όμως σίγουρα μπορεί να ενισχύσουν τον οργανισμό στις χημειοθεραπείες. Ναι. Βασίζονται, έχουν συστατικά αυτών των φυτών. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό όμως αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί αυτό φυσικά από... και από τον Ιπποκράτη να διαβάσουμε και να δούμε. Ακριβώς. Ήθελα πολλά, να αναφερθώ πολλά, και στον Πιθαγόρα και έχουν, βεβαίως. Και αντιβιωτικά έχουν. Εγώ τα διαβάζω πολύ τα πότα, είναι για πλούση και τα πιστεύω μέσα, σας καταλαβαίνω. Είναι όμως πραγματικά. Ας πούμε, αλλά μαζί με τη χημεία και μαζί... Μαζί με τη χημεία. Ναι, όταν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι το σαφράν, το ο γνωστός μας Κρόκος, η ειδική του Πανεπιστημίου του Μπράτφορντ, της Βρετανίας, παράγοντας. Το ονομάζουν έξυπνη ανθισμένη αντικαρκυνική βόμβα. Mm-hmm. Γιατί το φυτό αυτό έχει την ιδιότητα να καταστρέφει, φτιάξανε κάποια ουσία, ένα παράγωγο. Είναι πάνω στους αλκυλούντες παράγοντες. Ναι, είναι ένα δικά μας φάρμακα που το έχουν το νέκταρ του, το έχουν πάρει. Ναι, και αφήνει τα υγιή κύτταρα ανέπαφα. Είναι το μόνο, ας πούμε. Είδατε και δεν χρησιμοποιούμε. Κάποτε παίρναμε, τώρα και εγώ καλά που το είπατε. Το θυμήθηκα να το ξαναβάλω στην κουζίνα μου. Ναι, ας πούμε και κάποιες άλλες επιστημονικές έρευνες για το ίδιο φυτό, ναι, που έγιναν Αυστραλία, Ελλάδα και Ιράν, βοηθάει στην εκφύλιση της οχράς κυλίδας, στο Αλτσχάιμερ κλπ. Ναι. Ένα πολύ δυνατό φυτό που το έχουμε αυθονία στην Ελλάδα και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, που οι περισσότεροι, τουλάχιστον ξέρω ότι το χρησιμοποιούμε, είναι η ρίγανη. Ναι. Η ρίγανη, το εθέρεο έλαιο της ρίγανης, έχει την, από διάφορες, ό,τι αναφέρω είναι από επιστημονικές μελέτες. Ναι. Δεν είναι εμπειρικά βασισμένα. Ας πούμε, μια μελέτη του 16 διαπίστωσε ότι καρβακόλι, που είναι τα κυρίαργα φωτοχημικά συστατικά της ρίγανης, κάνει πολύ καλό και αλλάζει τη δομή των κυττάρων ως προς τη λευκημία. Έπειτα, άλλη μελέτη του 15, καναδική, λέει για την εισβολή κυττάρων γλιοβλαστώματος U87, μια επιθετική μορφή όγκου του εγκεφάλου. Το 11, άλλη μελέτη για τον καρκίνο του μαστού. Πολλές, φυσικά, δεν συζητάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το έλαιο της ρίγανης αντίδατο για τις δηλητηριάσεις, για το οποιοδήποτε δηλητήρια. Και όχι μόνον αυτό. Και σήμερα, κάτι που το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιούσαν οι γονείς μου και το χρησιμοποιώ κι εγώ. Όταν έχεις διάρρεια, μια κουταλιά ρίγανη, πάρ' την, μαζέτη, θα καείς, θα πικραθείς, θα πιεις και λίγο νερό και θα σταματήσει η διάρρεια. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τέτοια τα φυτά, δεν μιλάμε φυσικά για το σκόρδο, για το δεντρολίβανο, για το τσίτζερ, για τον κουρκουμά, για τη μέντα, το χαμομήλι, το σχοινόπρασο. Είναι το σύλληβο, το γαϊδουράγκαθο. Ναι, ναι, το γαϊδουράγκαθο. Τι να σας πω, αυτή η σιλιμαρίνη που έχει, η φλαβονοειδή σιλιμαρίνη, είναι μία ουσία η οποία δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαβάσεις. Είναι για τον καρκίνο του ύπατος. Και κάποιες χημειοθεραπείες που έχουν δει ωφέλη άνθρωποι. Τώρα η κυρία Μαλλιαρού μας ακούει, είναι γιατρός. Αλλά γαϊδουράγκαθο και αγκινάρα, βοηθάει πάρα πολύ. Είναι φοβερά αυτά που λέει, ναι. Κολιτσίδα, ο μάραθος κλπ. Όλα αυτά, έγινε μία προσπάθεια, συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα φυτά και θα βγάλουμε
Και είναι υπό έκδοση το ημερολόγιο μας. Πολύ χρήσιμο το φετινό ημερολόγιο. Ναι. Του συλλόγου. Μπράβο. Ναι, πέρσι ήταν 15 τρόποι να τρως έξυπνα. Πρόπερσι ήταν για από το 1896 μέχρι σήμερα την ιστορία του νοσοκομείου της Καβάλας. Η νοσοκομιακή ιστορία της πόλης και εκείνη ήταν μια έρευνα γερή. Γράφετε και τρόπους παρασκευής ή απλά μόνο έχετε τα... Όχι, όχι. Λέμε δηλαδή αν είναι αφέψιμα, αν είναι πώς γίνεται. Όχι, όχι. Τέτοια πράγματα γιατί μπορεί να παρανοηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά διαφορετικό τρόπο. Εγώ αυτά που διάβαζα είχαν και τέτοια μέσα. Είχαν και τα μεταλλά, αλλά ποτέ... Δεν θα απλά αναφέρεστε να μην περάσει το μήνυμα ότι μόνο τα βότανα, έτσι, όχι. Η επιστήμη πάντοτε δέχεται την διατροφή. Και φυσικά μαζί με την στη σαλάτα ή στο φαγητό, τα άλλα τα οποία μπορείς να τα κάνεις ένα πολύ ωραίο τσαγάκι, τώρα μέντα και... Φυσικά. Το τσάι και, του βουνού, συντηρήσει μέσα το, το τσάι του βουνού. Καλά, εγώ είμαι φαν των βοτάνων τώρα, πριν έρθω τσάι έκανα στο σπίτι. Εγώ τα πάρα, πολύ πάρα πολύ και γενικά. Και έκανα κιόλας κιστό τη λαδανιά, να το λέω και στους τηλεθεατές, γιατί το στομάχι όταν δεν είναι καλά, και αν βάλεις και, και άλλα μέσα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά είπαμε κάνω μια ότι όλα και γίνεται αυτά, πάρα πολύ έπιαστο και λίγο μέλι, κυρία Μαλιαρού, που είναι ναι, τονίζει ο κύριος Γερομιχαλός ότι δεν ξεκινάμε τίποτε αν δεν ρωτήσουμε το θεράποντα ιατρό μας. Ναι, γιατί και κάποια βότανα και μπορεί να... Και οι δικοί μας ασθενείς πρέπει να κάνουν μια καλή διατροφή για να μπορούν να αντέξουν τις χημειοθεραπείες και τις θεραπείες και που λέει υποβάλλουν. Και λέει εδώ πέρα και κάποια τσαγάδια. Πάντως αυτά δεν πειράζουν πουθενά. Φυσικά δεν πειράζουν. Ναι. Φυσικά. Δηλαδή και λέει... Τουλάχιστον αυτά που μας ανέφεραν τελείως αυτό και κίνδυνα. Και κάποια λέει μέσα φυσικά ότι όταν κάνεις χημειοθεραπεία και το στομάχι δεν είναι ναι, καλά. Ναι, κάτι φυτικό θα κοιτάξεις κάνεις... πρώτα. Αυτά περιγράφονται μέσα. Στο φετινό μας ημερολόγιο. Βεβαίως. Ή όταν έχεις πίεση και θες να με το σκόρδο ή έχει πολλά. Αρέσει στον κόσμο, θα ανάλογα του είναι χρήσιμο. Ανάλογα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ένας ασθενής που κάνει συνέχεια πίεση θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν ειδικό καρδιολόγο. Εννοείται, να μην περάσει αυτό το μήνυμα. Μαζί δεν είναι με το, με τα η επιστήμη υπόλοιπα, και γενικότερη όχι, ιατρική όχι. Πάντοτε αγαπού. Εξάλλου στα πρώτα χρόνια της, της φοίτησής μας κάνουμε για τη διατροφολογία, για την υγιεινή των τροφών. Φυσικά. Μαθαίνουμε λοιπόν τα συστατικά τους όλα. Φυσικά πάντοτε στηρίζεται και πάντα οι γιατροί δίνουν εκτός από φαρμακευτικές οδηγίες, δίνουν και οδηγίες διατροφής. Για το διαβήτη, ναι, για την πίεση. Ο διαβήτης ή η ρίγανη για το διαβήτη, ας πούμε. Το έχουμε ακούσει. Φυσικά, ρίγανε, εντάξει, αλλά έχουμε δει ασθενείς. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε δει ασθενείς που έχουν χρησιμοποιήσει τη ρίγανη, όπως λέτε, και, κάνανε, και είχαν γλυκοζηλιωμένη 8 και 10. Άρα κάνανε ανοχή λοιπόν στον γλουκαγόνο τους και είχαν πολύ ζάχαρο μέσα τους. Και η ρίγανη δεν τους βοήθησε. Μάλιστα. Το να μην περάσουμε έτσι τέτοια μηνύματα, καλό είναι η επιστήμη και όλα με μέτρο. Και όλα με μέτρο. Γιατί με την ενημέρωση, τη σωστή ενημέρωση. Σου λένε κανείς ένα τσάι και εσύ πίνεις 5 τη μέρα, είναι τοξικό, θα πάθεις κάτι. Δεν είναι καλό. Φυσικά. Δεν θα λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός. Και μαντζούνια δεν υπάρχουν ούτε για θεραπείες, ούτε για αδυνάτισμα, ούτε για τίποτα. Αλλιώς θα τα είχαμε βρει όλα. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω μήπως είναι κάποια. Αυτή η αντικαρκινική δράση, οι διάφοροι που έχουν, όλα τα φυτά που έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες έχουν μό βάθος. Παρατήρησέ το, Νικολέτα. Mm-hmm. Μπορεί. Σκέψου το. Πάρτε στο μυαλό σου να δεις το γαϊδουράγκωθο, ναι, η ρίγανη, το άνθος, ο κρόκος, το σκηνόπρασο, η κολιτσίδα. Όλα έχουν μό άνθος και σκέφτομαι ίσως οι ρίζες, να υπάρχει κάποια αντίσταση, γιατί να συμπίπτουν όλα να έχουν μοβάνθος. Ναι. Το παρατήρησα μέσα στη μελέτη που κάναμε. Στη μελέτη, αυτή την ωραία έρευνα που έκανα. Πολύ ωραία. Ωραία. Εύχομαι να έχει καλή επιτυχία. Με ήταν αυτά που μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα. Το ημερολόγιο επίσης είναι ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία το ημερολόγιο σας. Και φυσικά καλό είναι να το πάρουμε, γιατί στηρίζουμε το σύλλογο, στηρίζουμε τους ασθενείς που στηρίζετε εσείς. Αυτό είναι σημαντικό. Εσείς από την πλευρά σας, οι γιατροί από τη δική μας πλευρά τους στηρίζουν, τους βοηθάνε. Όλοι πάντως έχετε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Πάντα είναι εκεί. Πάντα είναι. Ο στόχος είναι πάντοτε οι ασθενείς. Αλήθεια είναι αυτό. Και οι γιατροί αγαπάμε τον ασθενή.
Και αυτό που η συνωσιμολογία έτσι που λένε ότι βρήκανε τα εμβόλια για τον καρκίνο και δεν τα δίνουν στους ασθενείς, είναι λάθος. Καθημερινά έχουμε νέες θεραπείες, στοχευτικές θεραπείες που βοηθάνε τους ασθενείς και τους θεραπεύουν. Ναι, και άλλωστε δεν είναι φυσικά, ο καρκίνος όπως ήταν παλιά με αυτό που είναι σήμερα, γιατί και ασθενείς με μεταστατικούς καρκίνους και ζούνε πάρα πολλά χρόνια. Λένε ότι έχει γίνει χρονιότητα. Χρονιότητα έχει γίνει, όπως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς που ζείτε, κυρία Μαλλιαρού, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι... Δύσκολο είναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, και στα καλύτερά του, ιδιαίτερα τις μέρες αυτές. Και σε εσάς, κυρία Γουλούση, που έχετε αναλάβει ένα ρόλο. Το μήνυμα είναι ότι είμαστε δίπλα σε αυτόν τον ασθενή και οι βραχίες δεν έχουν κλείσει, είναι κοντά, παρόλο την πανδημία. Μάλιστα. Που έχουμε. Είμαστε δίπλα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας βρει για να πάρει τις οδηγίες από εμάς τους θεράποντες ιατρούς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Κυρία Γουλούση, καλή επιτυχία. Θα το πάρουμε το μερολόγιο, θα το μελετήσουμε. Πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αλλάζουμε θέμα εκπομπής. Θα μιλήσουμε για την ακοή, αυτή την αίσθηση που όταν παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, πολύ ταλαιπωρούμαστε. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Μερκουρόπουλο σε λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μερκουρόπουλο, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στην ακοολογία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο ήταν η μέρα για το Αλτσχάιμερ. Τώρα είναι η μέρα 10 Οκτωβρίου για την ψυχική υγεία. Όλα αυτά μπορούμε κάλλιστα να τα συνδέσουμε με το θέμα της ακοής που θα συζητήσουμε σήμερα. Δυσκολίες στην ακοή. Ξέρετε, προχθές στο κανάλι της Θεσσαλονίκης είχα ένα ψυχίατρο και μου λέει: δεν θα λες προβλήματα, ακούγεται άσχημα, θα λες δυσκολίες. Ναι. Αντί για προβλήματα στην ακοή, να πω κι εγώ τώρα. Δυσκολίες λοιπόν. Δυσκολία στο να ακούσουμε καλά. Δυσκολία στο να εκφραστούμε καλά, γιατί όμως δεν ακούμε, δεν μπορούμε. Δυσκολία στο να συμμετέχουμε σε παρέες. Δυσκολία στο να είμαστε κοινωνικά αρεστοί, γιατί τα πράγματα ζορίζουν όταν δεν ακούς. Και αυτό που μπορώ να συμπληρώσω, αποκατάσταση ακοής, γιατί μερικά πράγματα από αυτά μπορούν Σωστά. να αποκατασταθούν. Σωστά. Μερικά είναι αναστρέψιμα. Αν γίνει έγκαιρα η διάγνωση και αν γίνει έγκαιρα η αποκατάσταση ακοής, μπορούμε πραγματικά να μην προχωρήσουμε στην κατάθλιψη και να μην προχωρήσουμε στην άνοια. Mm-hmm. Αυτά είναι και τα στην κοινωνική απομόνωση. Ακριβώς. Φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια ακοής, η βαρικοία και δεν αποκαθίσταται, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο έχουμε να φτάσουμε στα επόμενα βήματα. Το πρώτο είναι η κατάθλιψη και το επόμενο είναι η άνοια. Νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ απλά, γιατί ακούμε με τον εγκέφαλο. Τα μηνύματα, τα σήματα, τα ακουστικά δυσκολεύονται να φτάσουν στον εγκέφαλο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καλή ακοή. Ο εγκέφαλος κουράζεται για να τα επεξεργαστεί και καταναλώνει πολλή ενέργεια στην αποκωδικοποίηση αυτών των σημάτων. Εμείς τι λέμε, αποκαθιστούμε την ακοή, βοηθάμε τον άνθρωπο να συνεχίσει τις άλλες του δραστηριότητες κανονικά και να απολαμβάνει τη ζωή του. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς γίνονται τώρα όλα αυτά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε? Πώς δηλαδή κάποιος που ήθελε και το σκεφτόταν από πριν να έρθει σε εσάς, μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή και να έχει τις δοκιμές που χρειάζεται με την ασφάλεια που πρέπει? Η αλήθεια είναι ότι η ζωή όλων μας έχει δυσκολέψει. Mm-hmm. Το άλλο, το ευχάριστο όμως το κομμάτι για να δούμε και τη θετική πλευρά, είναι ότι σεβόμαστε τα ραντεβού και σεβόμαστε την προτεραιότητα. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία σειρά, ο καθένας θα πάρει το χρόνο που του χρειάζεται, εμείς θα γραφτούμε με τα γάντια μας, τη μάσκα, μπορεί να αλλάξει και η μάσκα, γιατί δυστυχώς ο βαρύκος για να καταλάβει αυτά που του λέμε θα πρέπει να κάνει και χιλιοανάγνωση σε κάποιες περιπτώσεις και ίσως στιγμία χρησιμοποιήσουμε και την μάσκα με πλεξιγκλάς για να την αντικαταστήσουμε πάλι όταν έρθουμε κοντά του. Κρατάμε κάποια απόσταση περίπου στα 2 μέτρα για να έχουμε κάποια επικοινωνία. Mm-hmm. Γίνεται πιο αργή η ομιλία μας και αυτά ακριβώς ζητάμε και από το περιβάλλον του, το οικείο, το οικογενειακό, ώστε να περάσει αυτή η δύσκολη περίοδος και ο άνθρωπος που έχει δυσκολία στην ακοή του να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ζει μια δύσκολη στιγμή. Τα τηλεοπτικά του κανάλια επίσης δυσκολεύεται να τα ακούσει. Η συνδέση και τώρα κιόλας που κάθεται και περισσότερο στο σπίτι και έχει καθίσει κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι
Δεν ξέρω τώρα, ναι. Μπορούμε να το πούμε αν έχετε περισσότερη δουλειά αυτό το καιρό. Γιατί ισχύει, ναι. Συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι δεν ακούει καλά και επειδή κλείστηκε μέσα και όλη μέρα τι θα κάνει με τη Στίνα στην τηλεόραση. Η χρήση του Skype, της κακής σύνδεσης, του κακού ήχου στη τηλεόραση μεγιστοποίησε το πρόβλημα. Ναι. Και νομίζω ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι με δυσκολίες καταφθάνουν σε εμάς ή τα μέλη της οικογένειάς τους και θέλουν να τους βοηθήσουμε. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όμως που μπορούμε και να το κάνουμε με ευκολία. Φτάνουμε στο σπίτι τους κατοίκων παίρνοντας όλα αυτά τα μέτρα προφύλαξης, γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν και νομίζω πολύ καλά κάνουν. Πηγαίνετε εσείς στο σπίτι, ναι. Και κρατάτε ένα ιστορικό, τι κάνατε εκεί, πείτε μου. Ανάλογα με την προσέγγιση που έχει γίνει πριν ή μετά, ναι. Εμείς θα πάντα συνεργαστούμε με τον ορειλά γιατρό του κάθε βαρύκου για να έχουμε κάποια στοιχεία. Να έχουμε στα χέρια μας μία μέτρηση, να κάνουμε την αξιολόγηση και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ένα κωδιάγραμμα ναι. να έχετε. Χρειάζονται κάποια βήματα, να πάρουμε πραγματικά ένα ιστορικό, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και να εξηγήσουμε αναλυτικά για το πού θα φτάσουμε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι τόσο εύκολη η υπόθεση αποκατάσταση ακοής. Όχι όμως ότι δεν είναι εφικτή. Και δεν είναι τα ακουστικά βαρυκοΐας αυτά που θα δώσουν τη λύση. Είναι η φροντίδα, η επικοινωνία, η εξήγηση, το τι πρέπει να δώσεις με τις οδηγίες και τις σαφείς κατευθύνσεις για κάποιο χρονικό διάστημα να ακολουθηθεί. Είναι μια διαδικασία λοιπόν που πρέπει να είναι στα χέρια των ειδικών και να ακολουθηθεί για να έχουμε πάρα πολύ καλό αποτελέσμα. Ναι, γιατί στην αγορά πολλά σημαίνουν, έτσι. Αυτό θέλετε να μου πείτε. Για να μην φτάσουμε οι συσκευές αυτές τις ηλεκτρονικές να καταλήξουν σε ένα σιρτάρι στο κομωδίνο δίπλα και επειδή δεν είναι και τόσο χαμηλό. Είναι χαμηλό το κόστος, ενός με κάποιο κόστος, αλλά δεν είναι τόσο χαμηλό. Δικαιολογεί κάποιο κόστος και το ταμείο, έτσι ναι, δεν είναι. Σαφώς το ταμείο στην Ελλάδα μας, αυτά τα χρόνια της κρίσης, υπάρχει μια βελτίωση, οφείλω να ομολογήσω. Mm-hmm. Δηλαδή άρχισε να καταλαβαίνουν στην Ελλάδα ότι στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθούν ακόμα και διπλές παραχωρήσεις από τον ΕΟΠΗ. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό που θα απαλύνει οικονομικά τον κάθε βαρύκο. Ευχάριστο ακούγεται αυτό. Ναι, σαφώς. Να δούμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς, στους οποίους παρουσιάζονται δυσκολίες που δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία πια. Και όλο και νεότεροι άνθρωποι τα έχουμε πει αρκετές φορές ναι. Και θέλω να ξέρετε ότι λέω μόνο αυτά που συμβαίνουν και τις αλήθειες μας. Ολοένα και συνεχώς μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας ανθρώπων που φτάνουν κοντά μας. Συνεχώς. Νεότεροι γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές ζητούν τη βοήθειά μας. Τη βοήθειά μας για την αποκατάσταση. Θέλετε το θορυβόδες περιβάλλον, θέλετε η μουσική που ακούμε δυνατά, θέλετε το στρες, είναι κάποιοι κληρονομικοί παράγοντες, είναι πολλοί παράγοντες που έχουν χειροτερέψει αυτές τις συνθήκες. Το θέμα είναι να αντιλαμβάνεται ο βαρύκος το τι συμβαίνει, να μην διστάζει να ζητήσει τη γνώμη του ειδικού. Ας κάνει έναν προληπτικό έλεγχο. Γιατί να μην κάνει έναν προληπτικό έλεγχο στον γιατρό του, για παράδειγμα. Οι άνδρες εμείς έχουμε περάσει όλοι από το στρατό. Αν κάποιος φτάσει σε μένα, μου αναφέρει συνήθως ένα ακουστικό τραύμα από το στρατό. Αυτό το ακουστικό τραύμα δεν είναι απλά μια ορολογία που λέγεται. Έχει γίνει μια ζημιά στο αυτή. Αποκαθίσταται, ζήτησε τη γνώμη ειδικού ποτέ να δει πόσο βοηθιέται. Μπορεί αυτό να του έχει δημιουργήσει εμβοές. Προσπάθησε ποτέ να δει πώς προσεγγίζονται. Και αναφέρομαι σήμερα που τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί τρέχει η τεχνολογία, βοηθιόμαστε πάρα πολύ και μπορούμε να βοηθήσουμε. Όσον αφορά και τη διάγνωση, αλλά και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Και τις συσκευές και τη διάγνωση και το μέγεθος της βαρυκοΐας. Τα πράγματα πραγματικά εξελίσσονται, μας βοηθάνε, η ποιότητα έχει πολλαπλασιαστεί και μερικά πράγματα δεν ισχύουν έτσι όπως τα είχαν ακούσει πριν από 10 χρόνια. Αλλάζουν. Η ιατρική, η επιστήμη αλλάζει συνεχώς. Αυτή είναι η σπουδαιότητα της ιατρικής επιστήμης. Ναι. Συνεχώς ανανεώνεται. Νέες μελέτες τρέχουν συνεχώς, αποδεικνύουν πράγματα που φτάνουν στα χέρια μας και μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο. Μικραίνουν τα ακουστικά σε μέγεθος. Ακουστικά έχουν μικρύνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω, σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την φυσική όμως και το πώς θα τοποθετηθούν όλα τα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα ναι. και ενισχυτές σε αυτόν το χώρο. Εκεί είναι δουλειά του εργαστηρίου για να τα τοποθετήσει, να μην ανησυχεί ο βαρύκος,
Τα πράγματα είναι απλά. Μπορούμε να πούμε ότι καλύτερες τεχνολογίες σε πιο προσιτές τιμές σήμερα και από το 19 μιλάμε επιτέλους και για καθαρό ήχο. Προσέγγιση κοντά στον φυσικό ήχο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η χρονιά. Ναι. Δυστυχώς, δεν ξέρω, αυτή η χρονιά με τον COVID μας καθυστερεί λίγο στις εξελίξεις. Αλλά έρχεται και το 21, είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα τρέξουν. Και να τρέχουν σε όλα, και στην οικονομία και στην υγεία. Ευελπιστώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Εσείς είχατε συμμετοχή σε πάρα πολλά συνέδρια και όλα ακούγατε τώρα. Γίνονται πάλι Όχι, συνέδρια. Έχουν παγώσει, δυστυχώς. Έχουν παγώσει και ούτε τα ελληνικά. Και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα όλα πήγαν ένα χρόνο πίσω. Αρχικά Μάλιστα. είχαν πάρει μια αναβολή, τελικά πήραν δεύτερη αναβολή ενός χρόνου. Μάλιστα. Δυστυχώς οι εξελίξεις έχουν παγώσει. Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν τα webinars, ηλεκτρονική ενηλικός τρόπος παρουσίασης. Ναι. Και εντάξει, τις εξελίξεις φτάνουν σε εμάς, στην πληροφόρηση. Γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι εξέλιξη, είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνέχεια και πρέπει να την παρακολουθείς. Μάλιστα. Υπάρχει ακόμη το φαινόμενο εκείνο που οι συγγενείς φέρνανε τον άνθρωπο ιδιαίτερα σε μεγάλη ηλικία για να βάλει το ακουστικό για να ακούει και να... Λοιπόν, η Ελληνίδα να μάνα... Να αισθάνονται όλοι χαρούμενοι, τρώγοντας, ακούγοντας τηλεόραση. Αυτό που λέμε, η Ελληνίδα μάνα, αλλά και η Ελληνίδα κόρη είναι αυτή που θα νοιαστεί για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κυρίως. Αλλά συμβαίνει και ο Έλληνας δηλαδή, γιος... Ναι, πάντα κυρίως είναι πρώτη. Η γυναίκα αυτή που θα νοιαστεί και εσείς που κάνετε ειδικά εκπομπές υγείας χρόνια σίγουρα θα σας λένε ότι αν δεν ήταν οι γυναίκες να γνωρίζουν τον προληπτικό έλεγχο, την αξία ας πούμε, του τεστ Παπα-Νικολάου για παράδειγμα, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, την αξία της μαστογραφίας που λέγατε στα προηγούμενα θέματα και κάπως έτσι ξεκίνησαν και μάθανε οι γυναίκες πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, έτσι οδηγούν και τον σύζυγο, τον γιο, τον πατέρα σε αυτές τις εξετάσεις προληπτικές και σώζουν μια κατάσταση, προλαμβάνουν μια κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, πόσα ραντεβού, πόσο χρόνο θέλει κάποιος για να ακούει πια όπως περίπου άκουγε. Μάλιστα. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι ρωτούσατε πόση ώρα χρειάζεται το ραντεβού ή η επίσκεψη. Θα σας το ρωτήσω και αυτό. Αλλά ναι, χρειάζονται κάποιες συνεδρίες. Ναι. Σίγουρα δεν θα αποκατασταθεί η ακοή του σε μία φορά. Μπορούμε όμως από τη μία φορά και κάνοντας κάποιες δοκιμές, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, να του δώσουμε την αίσθηση πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Είχα κάποιες πληροφορίες. Οι οποίες διαφωνούν με την προσέγγιση των Αμερικανών για το τι εφαρμόζεται στις χώρες του Βορρά, όπου εκεί μιλούν και για 6 μήνες μέχρι να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Εμείς ακολουθούμε το πρωτόκολλο, μάλλον το αμερικανικό, το οποίο λέμε περίπου 1 με 2 μήνες. Η προσέγγιση μέχρι να φτάσουμε στο πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να μην βιάζεται λοιπόν ο βαρύκος από την πρώτη μέρα να αποκαταστήσει την ακοή του. Δεν είναι σαν την όραση η ακοή. Δεν είναι φοράω ένα ζευγάρι γυαλιά και σε μερικά δευτερόλεπτα προσαρμόζομαι. Χρειάζονται κάποια πράγματα. Πρέπει να φτάσει το σήμα στον εγκέφαλο καθαρό και ο άνθρωπος που έχει θέματα δυσκολία στην ακοή, για να φτάσει σε εμάς έχουν περάσει περισσότερο από 10 χρόνια. Μελέτες από όλο τον κόσμο, είτε Αυστραλία, είτε Αμερική, είτε Ευρώπη, λένε ότι περισσότερο από 10 χρόνια περνάει ένας βαρύκος για να το συνειδητοποιήσει, να το αποφασίσει, επειδή είναι το φέρνει βαρέως. Σε αυτά τα χρόνια, στην εξέλιξη, δεν αλλάζει το πρόβλημα και δεν γίνεται διαφορετικό από την αρχή. Σαφώς. Δεν επιδεινώνεται. Μεγαλώνει και ειδικά μετά την 7η δεκαετία της ζωής, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Εκεί ήδη τα 2/3 των ανθρώπων έχουν βαρυκοία και αν καθυστερούν για την αποκατάστασή τους, η απώλεια, βάζοντας, χωρίς να βάλουν ακουστικό, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη βοήθειά μας, στα 5 χρόνια θα έχουν μια τόσο μεγάλη βαρυκοία που αν βάλουν ακουστικό θα την έχουν μετά από 15 χρόνια. Μάλιστα. Πάνω από τριπλάσια είναι το κέρδος όταν ζητάτε την αποκατάσταση. Εγώ. Μάλιστα. Αλλά είναι τόσο σημαντικοί οι παράγοντες νωρίς. Το θέμα είναι η ανακούφιση που νιώθουν, το χαμόγελο που επιστρέφει στο πρόσωπό τους, η ξενιασιά. Είναι τα βασικά πράγματα που θέλει ένας σύγχρονος 50-55, γιατί είναι πάρα πολλά
τα άτομα σε αυτήν την ηλικία που έχουν θέμα τα πλέον. Το έχουμε ξαναδεί αυτό και το έχουμε ξαναπεί, όμως να το ρωτήσω η αισθητική πλευρά του θέματος, γιατί λέει ο άλλος, αν φαίνεται ότι δεν ακούω καλά και αν νιώθω εγώ άσχημα, φαίνομαι μεγαλύτερος με ένα ακουστικό, σίγουρο είναι αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση, γιατί όλοι νομίζουν ότι μας κοιτούν. Φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Εγώ αυτό που μπορώ να πω στους ανθρώπους που προσεγγίζω και προχωράμε στην αποκατάσταση ακοής, μετά από την καλή αποκατάσταση δεν τους ενδιαφέρει και να φαίνεται. Ναι, είναι γι' αυτό. Είναι σίγουρα αυτό. Σαφώς υπάρχουν λύσεις. Γιατί για τα γυαλιά, ας πούμε. Ας προσέλθουν εγκαίρως. Ας προσέλθουν εγκαίρως. Το φοράμε εύκολα. Να μην αφήσουν το πρόβλημα να μεγιστοποιηθεί. Γιατί αν μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα, δυστυχώς μετά μεγάλη θα είναι το μέγεθος των μηχανισμών για την αποκατάσταση θα είναι μεγάλο. Έβλεπα διάφορο, θυμάμαι τον γάμο του πρίγκιπα Χάρη, τον ιερέα που τους πάντρευε, που φορούσε με, πόσο έκανε zoom η κάμερα στην Αγγλία, στα αυτιά του και φαινόταν τα ακουστικά βαρικοϊές. Εγώ τα είδα σαν ειδικός. Ναι. Κανένα άλλο μάτι των φίλων που παρακολουθούσα με τον γάμο, θυμάμαι, δεν το είχε δει. Μόνο το μάτι του ειδικού προσεγγίζει, γιατί δυστυχώς εκεί εστιάζουμε. Κανένας άλλος. Οι περισσότεροι εστιάζουμε στα μάτια και εκεί να συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο χαμόγελο, στην επικοινωνία και να αφήσουμε την ακοή λοιπόν για να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Είπατε στα δύο αυτιά. Συνήθως οι άνθρωποι λένε από το ένα αυτή δεν ακούω. Ισχύει? Αυτό είναι το όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Υπάρχει περίπτωση που υπάρχει μονοπλευρή βαρικοία και υπάρχει περίπτωση που υπάρχουν αβαρικοία και στα δύο αυτιά. Ανάλογα λοιπόν με ποιο είναι το θέμα, έτσι θα αποκατασταθεί. Δυστυχώς υπάρχει μια εσφαλμένη τακτική στην Ελλάδα να εφαρμόζεται ένα ακουστικό βαρικοίας. Με ένα ακουστικό βαρικοίας αποκατάσταση ακοής δεν γίνεται. Ή όταν έχεις δύο αισθητήρια όργανα τα οποία έχουν πρόβλημα. Πρέπει να είναι ισορροπία. Πρέπει να ισορροπήσουν. Γι' αυτό λοιπόν, ανάλογα με το θέμα που θα έχουμε, θα προχωρήσουμε σε ανάλογη αποκατάσταση. Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως για τα ραντεβού πόση ώρα κρατάνε. Ήρθε η ώρα να σας το ρωτήσω. Ναι, σαφώς. Εγώ αυτό που θέλω, αυτός που φτάνει σε εμάς μετά την διάγνωσή του, αφού πρέπει να μην βιάζεται, να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και προσπαθώντας λοιπόν να κάνουμε τη διαδικασία σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που θα είναι, δεν θα ξεπερνάει την ώρα, θα είναι ταχύτερα, θα πρέπει να του κάνουμε την δοκιμή και να βγούμε και σε ένα φυσικό περιβάλλον για να καταλάβει πραγματικά ότι δεν είναι κάτι σε ένα στούντιο. Κύριε Μερκουρόπουλε, πάτε βόλτα δηλαδή με τον... Μια μικρή βόλτα, ναι. Εγώ τι θέλω, μια μικρή βόλτα, γιατί πρέπει να βγούμε στο φυσικό ήχο, γιατί και η βροχή θα έχει θόρυβο και ο αέρας έχει θόρυβο. Και το αυτοκίνητο περνάει, τα λάστιχα και οι μηχανές και οι ψήθοι των ανθρώπων έχουν θόρυβο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα εντοπίσει ο άνθρωπος που θέλει να αποκαταστήσει την ακοή του και να καταλάβει τι είναι αυτό που χάνει όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Μπορεί να είπαμε ότι είναι κάτι δύσκολο, όχι όμως ότι δεν είναι εφικτό. Θα ακολουθήσουμε κάποια βήματα και τα πράγματα, τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Σχεδόν το 95% των περιστατικών θα έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες βαρικοίες όμως, οι οποίες... Αν είναι... Είναι κάποια περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τα οποία είναι πολύ βαριά ή παθολογικό το πρόβλημα και είναι εσωτερικό. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα και πράγματα. Διάφορα, αλλά, ναι. Είναι πολύ λίγα όμως αυτά, ευτυχώς. Αλλά τώρα που μου λέτε ένα 95% έχετε καλύψει ένα πολύ μεγάλο σχεδόν όλα τα ποσοστό. Ναι. Ανθρώπων που θέλουν να ακούνε καλά και να Εμάς μας ενδιαφέρει να ξεπεράσουν τον COVID, να φτάσουν σε εμάς με ένα τηλέφωνο, να ζητήσουν κάποιες πληροφορίες και να τους εξηγήσουμε. Παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν ραντεβού και εσείς βάζετε τα ραντεβού σας σε ένα διάστημα χρονικό. Ναι, γιατί πρέπει να τηρήσουμε χρονικό, πραγματικά και εμείς τα πρωτόκολλα. Τέτοιο, αν είναι δηλαδή πρώτη φορά που έρχεται, είναι άλλος ο χρόνος. Αν είναι, θέλει μία... μία βελτίωση, μία τροποποίηση στο ήδη πάρκο. Δεν χρειάζεται σε κάθε επίσκεψη μία ώρα επίσκεψη, σαφώς. Ναι. Αλλά θέλουμε το χρόνο να τον ακούσουμε προσεκτικά, να μας ακούσει προσεκτικά, να επικοινωνήσουμε. Γιατί αυτός είναι ο λόγος που θέλει την αποκατάσταση. Ένας που φοράει ένα παλιό ακουστικό μπορεί να έρθει, κύριε Μερκουλόπουλο, και να τα αλλάξει. Να βάλει ένα καινούριο. Ναι. Τώρα πάμε στην κουβέντα. Αν φοράει ένα ακουστικό, είναι κάτι που έχει γίνει στα παρελθόντα χρόνια, δεν έχει σκεφτεί για την αποκατάσταση, έχει μια μονόπλευρη βαρικοία.
Μπορεί πάλι, καλό είναι και εδώ να υπάρξει ένα ραντεβού, να δούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, ή ακόμα και αν το έχει στο σιρτάρι και δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Ας έρθει να το δούμε, να εκτιμήσουμε την κατάστασή του και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό ή χρειάζεται να πάμε στο επόμενο βήμα. Να εκμεταλλευτεί ίσως την ευκαιρία που του δίνει ο ΕΟΠΗ κάθε 4 χρόνια να ανανεώνει το ποσό της επιδότησης που του δίνει. Δεν είναι πολύ σημαντικό στα 4 χρόνια να τον επιδοτεί. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όταν σου λέει το κράτος ότι σε επιδοτώ για αγορά, το θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή σου στα 4 χρόνια να το κάνεις. Μάλιστα. Εδώ είναι ενημερωμένος ο κόσμος γι' αυτό. Επικοινωνείτε με τους πελάτες σας να τους πείτε ότι μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι όλοι ενημερωμένοι. Όχι. Δεν είναι όλοι ενημερωμένοι, γιατί το σύστημα αλλάζει πάρα πολλές φορές. Έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Τώρα έχουμε ένα σταθερό σύστημα εδώ και 3 χρόνια. Νομίζω είναι σε καλό ρυθμό και πάρα πολύ καλά τα πράγματα για το επίπεδο των παιδιών που γεννιούνται με προβλήματα ακοής. Και γιατί εκεί συμβάλλει και το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ενισχύσει οικονομικά και να πάρουν 2 πολύ καλές κατηγορίες ακουστικών. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό πολύ σημαντικό, ναι. Φυσικά. Και εκεί ένα κομμάτι που πρέπει πραγματικά να σταθούμε, οι γονείς να μην νοιαστούν, να μην φοβηθούν το bullying, να σκεφτούν το μέλλον των παιδιών τους. Πόσο καλά θα είναι ο εγκέφαλος των παιδιών να δεχτεί όλες αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργάζεται όλο αυτό το υλικό και να έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη χωρίς κανένα πρόβλημα. Φυσικά. Καλά τώρα, παιδί και. Ναι. Οριμάσαμε δεν σαν κοινωνία. Ματουσιακά να προχωρήσει. Είμαστε στο 2020. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε δεν ακόμα για τώρα ταμπού. Τώρα υπάρχουν ταμπού σε αυτά. Περιορίζονται. Δηλαδή, ίσως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Περιορίζονται. Ναι, αλλά νομίζω ότι όλοι πια βλέπουν για το καλό τους και δεν σκέφτονται γιατί θα πει ο άλλος. Αν το χρειάζεσαι θα το κάνεις, θα πας. Ναι. Το θέμα είναι ότι αργείς να πας, γιατί δεν θες να το παραδεχτείς. Λες, εντάξει, δεν ακούω τώρα καλά, ναι, αλλά δεν πειράζει, θα το περάσω. Ναι. Αυτό βέβαια είπαμε, δεν είναι γνώρισμα μόνο των Ελλήνων, σε όλο τον κόσμο ισχύει. Ναι. Ότι αργούν να φτάσουν, θα το περάσουν, δεν είναι τίποτα. Έως που μεγενθύνεται το πρόβλημα συζητώντας με τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Και καλό θα είναι προληπτικός έλεγχος έναν ορειλά, έτσι δεν είναι. Ναι, κάθε βέβαια, χρόνο βέβαια. Δηλαδή, όπως κάνεις. Και καλό είναι ένας καθαρισμός. Από μια ηλικία και πάνω. Ένας καθαρισμός στα αρχαία προληπτικός, μόνο καλό θα έκανε. Ναι. Για να ξέρεις και τι γίνεται. Ναι, να δεις πώς λειτουργεί το σύστημα της ακοής. Διαπιστώνουμε πολλές φορές όχι λάθος εκτιμήσεις, σωστές ή παράβλεψη ή παρανόηση από πλευράς ασθενών για το τι είχε πει ο γιατρός πριν μια δεκαετία. Και εντάξει. Να έχουν να πάνε 10 χρόνια στον ορειλά. Εντάξει, έχει περάσει εντωμεταξύ. Έχουν τόσα καινούργια δεδομένα πια οι γιατροί και εσείς που ασχολείστε και με τα ακουστικά, γιατί τα όπλα στη φαρέτρα σας αυξάνονται συνέχεια. Και πλέον μιλάμε για τη χρήση. Έχετε. Και τώρα με τις συσκευές, τα iPad, τα iPhone και τα Android και την εξέλιξή τους με τα Bluetooth και θα αρχίσουμε να βάζουμε δύσκολες δέξεις στο τραπέζι, τα πράγματα γίνονται πιο απλά, πιο καλά, πιο ποιοτικά. Δηλαδή, η έμφαση πλέον δεν είναι στο να δώσουμε όγκο ήχου σε αυτό που δεν ακούει, αλλά να δώσουμε καθαρότητα ήχου. Και ποιότητα ήχου, να διακρίνει, να το ευχαριστηθεί, να ξεχωρίσει τι λέγεται, τι ακούγεται. Μάλιστα. Ήταν άλλες οι εποχές του όγκου που κουκούλωναν τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλος πληθυσμός που φοράει συσκευές αυτού του τύπου. Παλιές. Ή συσκευές των 30 ευρώ που διαφημίζονται σε κάποια κανάλια. Εντάξει, σαφώς αυτό έτυχε να δει ο θεατής μπροστά του, ίσως το πήρε. Σε εμάς έρχονται συνεχώς άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτά, γιατί εκεί τι έχουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε και ζημιά. Αυτές οι συσκευές μπορούν να έχουν έγκριση για χρήση 2 ώρες τη βδομάδα. Ενώ ένα σύγχρονο ακουστικό βαρικοείες με τις αδειοδότησεις του έχει άδεια για 24 ώρες τη μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα, μπορείς να το φοράς συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία θα πούμε και στη συνέχεια των εκπομπών που θα έχουμε μαζί, γιατί η ακοή είναι ένα θέμα που μας αφορά. Είναι μια πολύ σημαντική αίσθηση την οποία είχαμε υποτιμήσει, γιατί είχαμε υπερεκτιμήσει την όραση. Όλες σημαντικές είναι. Για κάποιο λόγο μας έχουν πρικίσει με τόσες αισθήσεις. Ναι. Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και είπαμε αυτά για την αποκατάσταση της ακοής.
Δεν ήταν λίγα, ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα ακούστηκαν. Και έχουμε να πούμε και άλλα στο μέλλον, κύριε Μαρκουρόπουλε. Εδώ να είμαστε και να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας σωστά και υπεύθυνα από ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει σε θέματα τέτοια και γνωρίζουν τι θα μας πούν και τους εμπιστευόμαστε απόλυτα. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι ο χώρος σας λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Όποιος έχει προβλήματα ακοής, δυσκολίες στο να ακούσει, να το πω αλλιώς, μπορεί να έρθει να τηλεφωνήσει και να κλείσει ένα ραντεβού. Μόνος του θα είναι στο χώρο μαζί με τον υπεύθυνο κομμέντη. Επιτρέπεται και το συνοδό το τέτοιο. Είναι τόσα όσα μέλη επιτρέπονται. Ναι, αλλά σε αποστάσεις, ξέρετε, θα γίνονται οι δοκιμές με ασφάλεια. Αυτό θέλω να τονίσω, γιατί εγώ ξέρω το χώρο σας, εδώ είμαστε πολύ κοντά. Οπότε, όποιος έχει στο μυαλό του να το κάνει, ας το κάνει και τώρα. Μπορεί να το κάνει. Okay. Ωραία. Να είμαστε όλοι καλά, εύχομαι. Να βελτιωθούν τα πράγματα με τον COVID και να έχετε κι εσείς άλλες συνθήκες εργασίας. Να μην έχουμε και τέτοιες αποστάσεις και εδώ στο στούντιο. Να είμαστε όλοι κοντύτερα, να αγκαλιαζόμαστε τώρα, ξανά, τώρα, γιατί μας λείπει αυτό το πράγμα. Μας λείπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί τηλεθεατές. Εδώ θα είμαστε. Θα σας κρατάμε συντροφιά τα Σαββατοκύριακα με την εκπομπή Check Up. Up θα είμαστε. Το check το κάνουμε, βέβαια. Τονί έτσι, γιατί χρειάζεται να το κάνουμε. Σε όλες τις ηλικίες, όλοι μας. Έτσι πρέπει. Σας ευχαριστώ. Να είστε και πάλι, λέω, πολύ καλά. Καλό σας βράδυ.